Γεια σας φίλοι μου, σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα πάμε να φτιάξουμε το KZR όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο και το ζητήσατε και σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Θα του αλλάξουμε λατήρια βαλβιδών, θα του βάλουμε πιο σκληρά το μπάκι και μιας και θα το ανοίξουμε θα του αλλάξουμε γλίστρες και καδένα. Οπότε εδώ είναι τα πράγματα, αυτά είναι τα λατήρια τα μπάκι, αυτά είναι τα πιο φθηνά, θέλω απλά να δω διαστάσεις σε σχέση με τα εργοστασιακά. Και εδώ είναι η καδένα, οπότε μένει να βρω τις γλίστρες που έχω και τον εξολικιά του βολάν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έλυσα το κυλίνδρο πίστονο, τη γεφαλή και την αριστερή μεριά του κάρτερ ώστε να βγάλω την καδένα. Θα προσπάθησα να βγάλω και αυτό το γρανάζι εδώ που κουνάει την καδένα, μήπως βάλουμε ένα καινούριο. Εδώ είναι και τα πράγματα στην άκρη. Είδα και το πιστόνι γύρω γύρω. Είναι σχετικά σε καλή κατάσταση, οπότε φαίνεται τα εσπάντα να είναι σχετικά αξιόπιστα. Τώρα θα δούμε. Οπότε στη συνέχεια θα καθαρίσω όλα τις φλάτζες και τα λοιπά και θα βάλουμε τα καινούργια πράγματα. Καθάρισα όλα τα φλατζόχαρτα που είχαν μείνει στην αριστερή μεριά του κάρτερ και κάτω από τον κύλινδρο και τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω να λύνω την κεφαλή σιγά σιγά ώστε να βγάλω και τα ελαττήρια βαλβιδών. Λοιπόν, έβγαλα τα εργοστασιακά ελαττήρια, αυτά που είχε πάνω δηλαδή, τα οποία είναι τα μαμά, τα καπελώτα και εδώ είχα βάλει, ώστε να σκληρύνει το ελαττήριο από μόνο του, είχα βάλει κάτω έξτρα δύο ροδελίτσες, ώστε να το προφορτήσει λίγο. Τώρα πάμε να δούμε τα πιο φθηνά, αυτά είναι τα Moto World. Εδώ είναι και η τιμή. Θέλω να δω διαστάσεις και με το χέρι πόσο πιο σκληρά είναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Φαίνονται πολύ παρόμοια σε διαστάσεις με τα ίδια βασικά. Με τα εργοστασιακά. Θα τα μετρήσω κιόλας με το παχύμετρο. Τα εργοστασιακά είναι λίγο παραπάνω από 21 χιλιοστά και αυτά το ίδιο. Για να δούμε σε σκληρότητα. Φαίνονται λίγο πιο σκληρά από τα εργοστασιακά. Αν μετρήσω και το μέσα, αν το καταφέρω, δεν το βλέπω. Να μετρήσω τη σπήρα. Είναι πιο χοντρή, 3 χιλιοστά και αυτό είναι λίγο λιγότερο από 3 χιλιοστά. Τέλος πάντων, θα δούμε και τα τομπάκια τώρα. Κατάφερα να τα ανοίξω.
Τα τομπάκια φαίνονται πολύ πιο λεπτά, πιο μικρή διάμετρος. Είναι 19,5 χιλιοστά και είπαμε τα εργοστασιακά είναι 21,5. Τα τομπάκι με το χέρι είναι πολύ πιο σκληρά από τα υπόλοιπα. Βέβαια το θέμα είναι αν θα πατάει σωστά το καπελό του, που δεν το βλέπω να πατάει σωστά. Δηλαδή αν δείτε εδώ, αυτό δεν θηλυκώνει μέσα, το καπελό του δεν θηλυκώνει μέσα, γιατί το ελαττήριο είναι μικρό. Να πάρουμε τα άλλα. Θηλυκώνει μέσα το καπελό του. Οπότε τα τομπάκι μου φαίνεται ότι δεν κάνουν. Μετά από έρευνα που έκανα και στα ανταλλακτικά που έχω, μήπως βρω κάποιο καπελό το διαφορετικό που να ταιριάζει στο στενό ελαττήριο, δεν βρήκα τίποτα. Οπότε τσάμπα πέταξα 28 ευρώ. Ορίστε και η ετικέτα. Τι λέει εδώ? Σκληρά τομπάκι, Modena's Greece, Cava Vasaki KZR, ZX130, Κολοκύθια. Τσάμπα τα αγόρασα, οπότε τουλάχιστον στο δικό μου μηχανάκι με αυτά τα καπελώτα δεν κάνουν. Επίσης είναι και πιο στενό, κάθεται πιο στενά πάνω στη ροδέλα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω αν το επηρεάζει στην κεφαλή, αλλά τουλάχιστον το καπελώτο δεν πατάει σωστά. Ίσως είναι για Krypton 105, Krypton R και τέτοια αυτά, τα μηχανάκια, τα Yamaha έχουν πιο στενά ελαττήρια από τα Kawasaki. Οπότε θα βάλω αυτά με το 1,60, φαίνονται καλούτσικα, είναι και ελαφρώς προοδευτικά, δηλαδή οι σπήρες στην αρχή εδώ είναι πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με τις παραπάνω. Και να ξέρετε πάντα ότι όταν έχετε προοδευτικό ελαττήριο, οι κοντινές σπήρες πάνε πάντα κάτω. Δηλαδή αν πιέζετε από πάνω, από αυτή τη μεριά, οι μαζεμένες σπήρες πάνε πάντα στο μπάτο. Οπότε αυτό θα μπει στην κεφαλή και ελπίζουμε να μην σπάσει, γιατί έχει τύχει και αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Η κεφαλή είναι έτοιμη, έβαλα τα ελαττήρια, κοκοράκια, κεντροφόρο και είναι έτοιμη να μπει πάνω στο μηχανάκι. Αλλά πρώτα θα συγκρίνω την παλιά καδένα με την καινούργια καδένα να δούμε αν έχει ξεχυλώσει. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει διαφορά στο μήκος, είναι ακριβώς το ίδιο η καινούργια και η παλιά. Πίστευα ότι μπορεί να έχει ξεχυλώσει λίγο. Βέβαια από περιέργεια θα τη ζυγίσουμε. Θα τη ζυγίσω. Θα βάλω πρώτα την παλιά. Είναι 94 γραμμάρια. Και η καινούργια είναι 91. Α, θα ελαφρύνει λίγο η καδένα. Εδώ έχω την καινούργια καδένα, καινούργιες γλίστρες και είναι έτοιμο το μηχανάκι να μπουν τα πράγματα επάνω. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είμαι επαγγελματίας μηχανικός, οπότε ό,τι βλέπετε και ό,τι λέω μην το δένετε, μπορεί και να μην είναι 100% σωστό.
Απλά κάνω το χόμπι μου και μαθαίνω μέσα από αυτό και ό,τι μαθαίνω θέλω να το βγάλω και στο YouTube, να το βλέπετε κι εσείς. Οπότε άμα έχετε κάποια απορία, γράψτε το κάτω στα σχόλια, να το συζητήσουμε και να το λύσουμε. Έβαλα πάνω το κυλίνδρο πίσωνο και την κεφαλή και έσφιξα αυτές τις βίδες. Πρώτο στάδιο τις έσφιξα στα 15 νιουτόμετρα σε διαγώνιο σχήμα και αυτές στα 15 νιουτόμετρα και μετά δεύτερο στάδιο μόνο αυτές, όχι αυτές. Δεύτερο στάδιο τις έσφιξα στα 23 νιουτόμετρα με το κοπόκλειδο. Τα έβαλα όλα πάνω, καρμπιρατέρ μπήκε, ντίζα γκαζιού, το τσόκ, μπουζί και τα λοιπά, εξάτμιση. Να δούμε και από εδώ. Τώρα μένει να βάλω λάδια και να το βάλουμε μπρος. Το καλό είναι ότι δουλεύει, απλά για κάποιο λόγο δουλεύει πολύ μπουκωμένα, οπότε θα πρέπει να το ρυθμίσω. Λοιπόν, κατάφερα το ρύθμισα καλύτερα, τώρα δουλεύει άψογα, εδώ είναι. Λείπει το φίλτρο κούτι, θα του βάλω το φίλτρο κούτι, τα πλαστικά και έχει πλύσιμο μετά. Τα πλαστικά θα μπουν σφαίρα, σε 3, 2, 1. Μπήκαν και τα πλαστικά, φύγαμε για πλύσιμο. Έτοιμο το μηχανάκι, γυαλίζει. Έβαλα τα σκληρά ελαττήρια, όπως είπαμε. Δεν το έχω κάνει δοκιμή ακόμα. Θα το βγάλω τώρα στο δρόμο. Μπορεί να τραβήξω και ένα βιντεάκι να δω τι διαφορές έχει. Θα κλείσω το βίντεο αυτό εδώ. Οπότε γράψτε κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία και τα λοιπά, να το συζητήσουμε που μου αρέσει. Ή βρείτε με στο Instagram. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι θα βοηθούσε πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, έρχονται κι άλλα. Φιλάκια!